Εδώ τώρα θα κόψουμε τους ρόφους στο κατάλληλο ύψος. 243 χιλιοστά, 24,5 χοντρικά. Βάζω ένα ψηλό φράχτη, γιατί είναι, έχουν κάποιο ύψος οι όροφοι, για να είναι πιο σταθερό. Και μετράω 24,5. Και στη συνέχεια κόβουμε. Συνεχίζουμε με το κόψιμο των χερουλιών. Εγώ τα κάνω λίγο περίεργα τα χερουλιά. Χρησιμοποιώ το ρούτερ. Έχω ένα πατρόν. Εδώ. Έτσι. Μέσα μπαίνει το ρούτερ και κόβω ένα χερούλι τετράγωνο. Όσο βαθύ θέλω, ανάλογα με το βάθος του ξύλου, το πάχος του ξύλου. Απά να το δούμε. Διαγώνια. Και είναι σταθερό.
κακό με το router είναι ότι κάνει πάρα πολλά ροκανίδια. Γιατί δεν κόβει το ξύλο, τρώει το ξύλο. Ό,τι υλικό αφαιρείται μετατρέπεται σε πολύ ψηλά ροκανίδια. Ο λόγος που μπορώ να το... Τώρα το κάνω πολύ σιγά. Στο τελευταίο θα το κάνω. Έλα. Ο λόγος που μπορώ να το κάνω τόσο γρήγορα, τέλος πάντων, σε σχέση με άλλα φρεζάκια, έχω μεγάλο φρεζάκι πάνω. Είναι 2 πόντους, πάχος έχει το φρεζάκι, τώρα θα σας δείξω. Φρέζα δηλαδή που χρησιμοποιώ είναι φαρδιά, είναι 2 πόντους. Απλά δεν το βυθίζω με τη μία. Αν και δεν έχει ανάγκη. Γιατί είναι και μεγάλο το ρούτερ και δυνατό το φρεζάκι. Για να πάμε με τη μία. Στο επόμενο στάδιο. Τα λαμάκια για τη στήριξη των πλαισίων πάνω στο ξύλο. Ρετάλια από τα καπάκια. Αυτά πόντι είναι η εσωτερική. Οπότε κόβουμε τα λαμάκια. Πολύ φαρδί, αλλά υπόψε για να το έχω σαν οδηγό. Ούτε αυτή είναι η διαδικασία ακριβίας.
Ένα χιλιοστό πάνω, ένα χιλιοστό κάτω. Για τα λαμάκια. Δύο πόντους ποδιά προς τα κάτω. Ναι, δύο πόντους. Καλά είναι. Και μισό πόντο πάτημα. Δηλαδή μισό πόντο εδώ και δύο πόντους εδώ, θέλουμε 2,5 πόντους πλάτος λαμάκι. Τώρα θέλω τσάκιση και είναι έτοιμα για κάρφωμα.
αυτό λίγο πιο καλύτερο. Εκεί. Εκεί. Τι φαίνεται και τι δεν φαίνεται. Ωραία. Και αυτός είναι ένας τελειωμένος όροφος. Με τα χερούλια, τα μέταλλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα αυτό το μόνο που χρειάζεται είναι βερνίκωμα. Και πέρασμα, εδώ είχα βάλει, εδώ είχε ένα ρόζο. Λοιπόν, ας το βάλω κοντά. Είχε ένα ρόζο και το γέμισα. Έκανα μείγμα από με κόλλα και πολύ ψηλό ροκανίδι. Έβαλα εδώ πέρα την ταινία για να έχεις ευθεία και το γέμισα. Και στέγνωσε τώρα. Εντάξει, λοιπόν, αυτός είναι ένας τελειωμένος όροφος. Και ουσιαστικά το επόμενο θα είναι το τελευταίο βίντεο που το συναρμολογούμε και έχουμε την πλήρη κυψέλη. Και κάποια σχόλια με το αν αξίζει τον κόπο ή όχι να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και πάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.